καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Η 4η Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, έχει ταυτιστεί παγκοσμίως με την Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για μας τους Έλληνες όμως αποτελεί την επέτειο της πιο ένδοξης στιγμής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η 4η Ιουλίου του 2004 λοιπόν σηματοδότησε την κατάκτηση του Euro που διεξήχθη στα γήπεδα της Πορτογαλίας και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ένας από τους ήρωες εκείνου του μοναδικού επιτεύγματος, ο κοντοχωριανό μας καθώς παιδί της Ηλίας από όπου και εμείς εκπέμπουμε, ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας κ. Γιώργος Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στον αέρα του Ionion FM τη συμβολική αυτή ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Γιώργο, μου επιτρέπεις τον ελληνικό. Γνωριζόμαστε άλλωστε, αλλά και να μην γνωριζόμασταν, σε αισθανόμαστε όλοι πολύ οικείο, καθώς είσαι μια από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λένε λοιπόν ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Οι περισσότεροι Έλληνες φιλαθλοί και σίγουρα ομιλών, μόλις είδαμε την κολάρα που πέτυχε στον ακτήριο αγώνα του Euro 2000 επί της οικοδέσποινας Πορτογαλίας του νεαρού τότε Ρονάλντο, διαισθανθήκαμε ότι αυτή η ομάδα πάει για πολύ ψηλά. Αλήθεια, εσείς οι παίχτες της Εθνικής, πόσο πεπισμένοι ήσασταν αρχικά για αυτό που στην πορεία καταφέρατε? Όπως είπατε, πηγαίνει πολύ καλά, δηλαδή το ότι η αρχή είναι το ύψο παντός, ειδικά σε αυτό το τουρνουά. Ήταν ακριβώς έτσι όπως τα είπατε. Πρώτη νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Το πρώτο γκολ σίγουρα γέμισε με πολύ άγχος τους ήδη αγχωμένους Πορτογάλους, γιατί έπαιζαν στο γήπεδό τους. Μπορέσαμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε στο έπαρκο εμείς, να βάλουμε το δεύτερο γκολ και να πετύχουμε την πρώτη μας μεγάλη νίκη σε μια τέτοια διοργάνωση. Τόσο μεγάλη, γιατί δεν είχαμε πετύχει μέχρι τότε νίκη. Μόνο ένα γκολ είχαμε βάλει σε όλες τις διοργανώσεις που είχαμε πάει. Οπότε για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό που ήδη είχε κατακτηθεί ένας πολύ μεγάλος στόχος, να μπορέσουμε να κάνουμε την πρώτη μας μεγάλη νίκη, που μας έδωσε πολλά πολυφτερά σαπόδια τη συνέχεια. Ποιον αγώνα εκείνης της ιστορικής ομάδας να πρωτοθυμηθούμε, Γιώργο? Κόντρα στην Πορτογαλία τον Φίγκο και Ρονάλντο, κόντρα στη Γαλλία του Ζιντάν, τη Τσεχία του Νέντβεθ. Είναι όμως κάποιος αγώνας, Γιώργο, που εσύ αναπολύς ιδιαίτερα από εκείνη την επική πορεία? Εντάξει, το κλειδί για μένα, πιστεύω και για άλλους πολλούς, είναι το μάτς με τη Γαλλία. Με το νούμερο ένα φαβορί σε εκείνο το τουρνουά, που από όλους. Με την ομάδα που είχε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, τον Ζινεντίν Ζιντάν, με την ομάδα που είχε κατακτήσει το προηγούμενο Euro, με την ομάδα που είχε κατακτήσει το προηγούμενο Μοντιάλ. Όταν καταφέρνεις και αποκλείς αυτή την ομάδα, το μισό κύπελλο και κάτι παραπάνω είχε κατακτηθεί, πιστεύω, από εκείνο το βράδυ στο Αλβαλάδε στους 8 του Euro, που είχαμε κάνει αυτή την επική νίκη, θα έλεγα. Εκεί αρχίσαμε να το πιστεύουμε κι εμείς. Όσο ζω, προσωπικά δεν θυμάμαι άλλη στιγμή εκτός από το Ευρωμπάσκετ του 87, τους Έλληνες να βγαίνουν στους δρόμους της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού για να παρηγυρίσουν ενωμένοι μια αθλητική επιτυχία. Επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι στην ακρόαση, σε παρακαλούμε να θυμηθείς και να μοιραστείς μαζί μας στιγμές και συναισθήματα από την τελετή υποδοχή της ομάδας στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο στο Καλλιμάρμαρο, και θα ήθελα να σε ρωτήσω ακόμα και τι σημαίνει για έναν αθλητή να θεωρείται εθνικό σύμβολο. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίες, πολύ όμορφες, πολύ ονειρεμένες στιγμές που είχαμε ζήσει τότε. Ο κόσμος απλόχερα μας προσφέρει την αγάπη του. Βέβαια, για άλλη μια φορά εμείς δεν μπορέσαμε να το γιορτάσουμε όπως εμείς θα θέλαμε. Ευτυχώς είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Ναι, θυμάμαι. Παρέλασαν και μίλησαν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Όλοι οι άλλοι εκτός από εσάς, πραγματικά ήταν φοβερό εκείνο το πράγμα. Και αυτό ήταν κάτι που σίγουρα μας έχει μείνει. Όλος ο κόσμος ήθελε να ακούσει εσάς να μιλάτε και μιλήσαν όλοι, ναι. Όλοι οι επίσημοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Ναι. Πράγματι, ήταν μια γιορτή, θα έλεγα, δική μας και δυστυχώς δεν την ευχαριστηθήκαμε όσο θέλαμε, αλλά η αγάπη όμως του κόσμου και όλο αυτό που είδαμε σίγουρα μας γέμισε πολύ χαρά, πολύ ικανοποίηση, πολύ περηφάνεια, γιατί στον ένα μήνα και κάτι που ήμασταν στην Πορτογαλία σίγουρα δεν τα βλέπαμε και δεν ξέραμε ακριβώς ότι επικρατεί στη χώρα μας. Το ζήσαμε μόλις επιστρέψαμε, γιατί τότε και το ίντερνετ ακόμα δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένο και γενικότερα ούτε τα δορυφορικά κανάλια να μπορούμε να έχουμε άμεση εικόνα. Και γενικά οι στιγμές που ζήσαμε θα μας μείνουν χαραγμένες σίγουρα σε όλους μας, γιατί ήταν όχι μόνο νέα παιδιά, ήταν και μεγάλοι άνθρωποι, πάρα πολύ μεγάλοι. Οι πάντες, Γιώργο. Να έχουν βγει στους δρόμους και να πραγματικά να περιμένουν να δουν το
το ευρωπαϊκό κύπελο, να δουν την ομάδα που τα κατάφερε, τους αθλητές Ευρώπης, και ήταν στιγμές που ανεπανάληπτες και δεν έχουν ξαναγίνει, πιστεύω, ποτέ σε οποιαδήποτε άθλημα, σε οποιαδήποτε στιγμή στην Ελλάδα, είτε στην Ελλάδα είτε και στο εξωτερικό, όπου υπήρχαν Έλληνες. Ακριβώς έτσι. Ο προπονητής εκείνης της χρυσής εθνικής ομάδας ήταν ο Γερμανός Ότορε Χάγκελ. Να σημειώσουμε ότι και ο σημερινός προπονητής της εθνικής Γερμανός πάλι είναι. Παραφράζοντας λοιπόν το σλόγγαν μιας παλαιάς διαφήμισης κινητής τηλεφωνίας, μήπως και η εθνική θέλει τελικά το Γερμανό της? Ο προπονητής μας τότε, ο Γιώζεφ Χάγκελ, εντάξει, είχε πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία, γιατί κατάφερε να ενώσει και να κάνει μια ομάδα χωρίς πολλές προσταφαιρέσεις. Κατάφερε να κάνει ένα γκρουπ και να λειτουργεί αυτό όλο αρμονικά σαν μια οικογένεια. Αυτό του πιστώνεται στο μεγαλύτερο βαθμό. Από εκεί και πέρα έπεσε βέβαια και σε μια φουρνιά, έπεσε εισαγωγικά, σε μια φουρνιά πολύ μεγάλων ποδοσφαιριστών, πολύ μεγάλων προσωπικότητων, που μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε σε κάθε δυσκολία. Πολλοί από εμάς είχαν κάνει ήδη καριέρα στο εξωτερικό και σε πολύ μεγάλες ομάδες. Και όπως είπα, κατάφερε αυτό όλο να το κάνει μια ομάδα, μια οικογένεια, και να λειτουργήσει τόσο καλά στην Πορτογαλία. Αλλά χωρίς να υπάρχουν και οι μεγάλοι παίκτες και οι μεγάλοι προσωπικότητες, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από όλα αυτά που έχουν γίνει. Και να ξέρουν όλοι οι Έλληνες ότι δεν ήταν μόνο μια ομάδα, δεν ήταν μόνο ένας πολύ καλός προπονητής που θα τον έχουν μόνο για πάντα, αλλά ήταν και πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Και καλό είναι στην Ελλάδα καμιά φορά να το παραδεχόμαστε γι' αυτό, γιατί πολλές φορές τα ρίχνουμε όλα στην τύχη, τα νομίζουμε ότι εντάξει, κάποια άλλη ανώτερη δύναμη, όλα βοήθησαν και η τύχη και όλα, αλλά άμα δεν έχεις τα κατάλληλα υλικά δεν μπορείς να καταφέρεις αυτό που καταφέραμε εμείς. Και καλά κάνεις και το σημειώνεις, γιατί πραγματικά υπήρχαν κάποιοι, εγώ θα τους χαρακτηρίσω έτσι, κακοπροαίρετους, που λέγανε ότι ήταν μια τυχαία συγκυρία, οπότε πάρα πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Στο Μουντιάλ του 2010, θυμάμαι, εσύ αν δεν κάνω λάθος τότε αρχηγός, στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, στον αγώνα μας με την Αργεντινή, η τηλεοπτική κάμερα είχε πιάσει τον μεγάλο Μαραντόνα, που ήταν τότε προπονητής της Αργεντινής, να φωνάζει μάλλον θυμωμένος προς το μέρος σου και να σε αποκαλεί ονομαστικά, σαν να σε γνωρίζει δηλαδή πολύ καλά, και μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά, φώναζε «Ω, Καραγκούνης», έτσι όπως οι Λατίνοι μιλάνε. Είναι γεγονός ότι μέσα από τη συμμετοχή σου τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην εθνική ομάδα, γνώρισες πολλούς μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου. Είναι κάποιος από αυτούς που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ή κάποιος με τον οποίο κρατάς ακόμα στενές επαφές? Σίγουρα γύρω από το ποδόσφαιρο έχεις εμπειρίες πάρα πολύ μεγάλες, είτε εντός γηπέδου είτε εκτός γηπέδων. Και εγώ είχα την τύχη να ζήσω και σε διαφορετικές χώρες και να ζήσω διαφορετικές κουλτούρες και να αποκτήσω και πολλές φιλίες. Με κάποιους από αυτούς σίγουρα μιλάμε ακόμα και τώρα, γιατί εντάξει, έπαιξα και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία και στην Αγγλία, χώρες με παραδόσεις ποδοσφαιρικές, με πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, είχα την τύχη να παίξω σε πολύ μεγάλες ομάδες, και όπως είπατε και με τον Μαραντόνα, αυτό το χαρακτηριστικό είναι σίγουρα, όταν μπορείς και παίξεις αντίπαλος, είτε σαν παίχτης είτε με προπονητή, στη συγκεκριμένη περίπτωση που ήταν ο Μαραντόνα, σου δίνει μεγάλη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση το να αναγνωρίζεσαι σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι είναι όταν έχουμε παίξει σε 3 Euro, το ένα το έχουμε κατακτήσει, σε 2 Mundial, έχουμε προκρίσεις, έχουμε πετύχει όλα αυτά. Σίγουρα με τη διαχρονική και τη διαρκή αυτή επιτυχία, γιατί η διάρκεια παίζει ρόλο σε ό,τι και αν κάνεις, υπάρχει ο σεβασμός από όλους και αυτό είναι κάτι που μένει και κάτι που σε γεμίζει περηφάνεια. Από εκεί πέρα με άλλους μιλάς, συνεχίζεις να μιλάς, με άλλους δεν μιλάς και τόσο, γιατί εντάξει συνεχίζεται η ζωή, αλλά όπως είπα οι εμπειρίες αυτές είναι ανεκτιμητές. Και εφόδια ζωής. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες από εκείνη την ομάδα, αν όχι όλοι σας, συμμετέχετε ως παλέμαχοι πλέον με χαρά σε φιλανθρωπικούς αγώνες, για λόγους που όλοι μας γνωρίζουμε και μπορούμε πολύ εύκολα να αντιληφθούμε. Πριν από λίγους μήνες όμως, τον Δεκέμβριο του 2017 για την ακρίβεια, συμμετείχε σε φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ προς τιμήν του μεγάλου Νίκου Γκάλη και μάλιστα ήσουν ο καλύτερος παίκτης και ο πρώτος σκόρερ, πράγμα που ενθουσίασε όλο το παριστάμενο κοινό. Δεδομένης της παρουσίας στον ίδιο αγώνα του Διαμαντίδη, του Παπαλουκά, του Τσατσαρί, του Ρετζιά και άλλων πολύ ψηλότερων από σένα καλαθοσφαιριστών, τι άλλη έκπληξη θα πρέπει να περιμένουμε από τον Γιώργο Καραγκούνη? Όπως είπατε και εσείς, όπως αναφέρατε αυτούς τους τόσους μεγάλους παίκτες, είχα πολύ καλούς συμπαίκτες, οπότε δεν μπορούσα και εγώ να μην πήγα και καλά. Με τεφοδοτούσαν πολύ ωραίες φάσεις, οπότε
Με έβγαζαν πέναλτι απέναντι από τον αδοφύλακα. Πραγματικά, πραγματικά πάντα στο κοινό ενθουσιαζόταν κάθε φορά και η απόδοσή σου ήταν εξαιρετική. Δεν ήταν μόνο ότι σε τροφοδοτούσαν με καλές πάσες, ήσουν και πολύ καλός. Οπότε είναι, πρέπει να το αναφέρουμε. Καμιά φορά, εντάξει, παίζουμε λίγο μπάσκετ, οπότε μπορούμε. Τώρα που σταματήσαμε το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός και για τα νέα παιδιά τώρα να μας ακούνε ότι θα πρέπει να και θα μπορούν να βρίσκουν χρόνο να αθλούνται, είναι καλό για την υγεία τους, για το σώμα τους. Και μετά, εάν θέλουν να ακολουθήσουν και τον πεδαθλητισμό, γιατί όχι. Υπάρχουν πολλές στερήσεις, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά είναι ωραίο πράγμα όμως να κάνεις είτε αθλητισμό είτε και πρωταθλητισμό σίγουρα. Και με αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και αναμένουμε να σε δούμε από κοντά σε κάποιες από τις ωραίες παραλίες της Ηλίας εντός του καλοκαιριού. Να είστε καλά, ιδιαίτερα σε όλους τους ακροατές σας και να έχετε καλή συνέχεια καλοκαιριού. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο για το Ionion FM με την υποστήριξη της DNA Event Services.